Για πάμε και από το πρωινό του Sky στη Face Κορδά, η οποία πήρε συνέντευξη από την υποψήφια ευρωβουλευτή με το κόμμα Λάος, την κυρία Βέφα Αλεξιάδου, τη μαγείρισα, για όσους δεν θυμάστε ή δεν την προλάβατε. Θα μου πεις, το κόμμα που δημιουργήθηκαν οι πλέον υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, Μπορίτης, Πλεύρης, Γεωργιάδης, με νέα πρόσωπα για την Ευρωβουλή. Για πάμε να δούμε τι είπε η κυρία Αλεξιάδου, η οποία είναι 90 χρονών, ε. Έφα, χαίρομαι πάρα πολύ που σας συναντώ στο σπίτι σας στη Χαλκιδική. Πόσα χρόνια ζείτε εδώ και τι είναι για σας αυτό το σπίτι? Αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά η ανάσα μου, η ζωή μου. Και δοξάζω το Θεό που με αξίωσε να περάσω τα γεράματά μου, όπως λέω. Δεν μπορώ να πω έτσι, έχει σπιταρώνα με ατέλειωτη θέα στη θάλασσα, δεν το συζητάω, μπράβο της, να το χαρεί. Αν μου πεις, βέβαια, έχει χάσει και τις δύο κόρες της, οπότε είναι μόνη της, δυστυχώς, αλλά φαίνεται ότι έχει κάνει καλή περιουσία ως μαγείρισα στα κανάλια. Σε αυτό το ωραίο περιβάλλον ήταν τόσο γεμάτη η ζωή μου που δεν νομίζω ότι χωρούσε να κάνω άλλα. Και όμως εγώ προσπαθώ, όπως βλέπεις, έβαλα υποψηφιότητα στην Ευρωβουλή. Δεν θα έβαζα βέβαια ποτέ στην κανονική Βουλή, αλλά η Ευρωβουλή είναι το σαλόνι του έθνους. Χαίρομαι που... Και αυτή, όπως ο Γιώργος Αυτιάς, έτσι, ο οποίος δεν βάζει για τη Βουλή εδώ, σου λέει θα παίξω μπάλα μόνο έξω να εκπροσωπήσω τη χώρα, έτσι. Μου έκανε την τιμή ο Φίλιππος Καμπούρης να με βάλει στο ψηφοδέλτιο. Αν εκλεγείτε, τι θέλετε να κάνετε? Ναι. Πρώτα απ' όλα, επειδή ξέρω την αγγλική γλώσσα, ακόμα και σε μια συνεδρίαση που θα γίνει στη Βουλή, μπορώ να υπερασπιστώ τα συμφέροντα της χώρας μου. Mm-hmm. Θα φροντίσω για το... Φαντάζομαι, αν εκλεγεί, θα είναι ίσως η μεγαλύτερη σε ηλικία ευρωβουλευτής. Δεν ξέρω, έχουμε κανέναν άλλο πάνω από 50 στην Ευρωβουλή? Ο κόσμο, κυρίως στη διατροφή, αν μπορέσω να κάνω κάποια συσίτια στις εκκλησίες. Έχετε σκεφτεί όμως ότι θα πρέπει να αλλάξει λίγο η ζωή σας? Θα πρέπει να μένετε πολλές μέρες στις Βρυξέλλες? Έχει άλλες υποχρεώσεις? Νομίζω πως δεν χρειάζεται, γιατί δεν πηγαίνω. Οπωσδήποτε θα πάω να μένω, δεν νομίζω, επειδή η ευκαινησία μου δεν είναι εύκολη. Τώρα, καλή μου, θα αφήσεις τον ήλιο, θάλασσα εκεί, το κλίμα το ωραίο, σπιταρώνα, για να πας τώρα στα κρύα πάνω, στη μιζέρια? Έχω το μπαστούνι, αν και περπατώ μια χαρά. Ακόμη και με το καροτσάκι να με πάνε, μια χαρά είναι. Έχω και τη δυνατότητα να πάρω μια κυρία μαζί μου. Όταν πήγαμε στη Σουηδία τώρα τελευταία, πήγα μαζί με τη φίλη μου την Ειρήνη. Μη τυχόν συμβεί κάτι που εγώ δεν μπορώ να τρέξω. Λογικό είναι. Θα πάει εκεί. Αν ήταν να μου πούνε να μπω στη Βουλή την κανονική, ποτέ δεν θα δεχόμουν. Γιατί? Μέσα στη Βουλή τη δική μας δεν μετράει πολύ ο λόγος. Θέλω να πω την αντίρρησή μου. Όπως την είπα και τώρα σχετικά με το γάμο των ομοφυλόφιλων. Δεν πρέπει να έχει λόγο και ο πολίτης πάνω, όχι ο πολίτης ο συνηθισμένος. Για πάμε να ακούσουμε τι λέει για το γάμο, για τους ομοφυλόφιλους, έτσι. Πολίτες ο οποιοσδήποτε, και η Βέφα Αλεξιάδου που είναι τόσα χρόνια. Για να καταλάβουν και τι λέτε, λοιπόν, θέλετε να μου πείτε την άποψή σας. Ο Χριστός είπε και έσονται οι δύο η σάρκα μίαν. Και γεννιέται ένα παιδί και αυτή είναι η μόνη οικογένεια που υπάρχει. Αυτό υπάρχει στην κοινωνία μας. Δηλαδή υπάρχουν ζευγάρια που είναι ομόφυλα, υπάρχουν ζευγάρια που θέλουν... Δεν υπάρχουν, κορίτσι μου. Πώς, αφού είναι... Αν πεις, πλέον μπορείς να αγοράσεις μια μήτρα ή μάλλον να την νοικιάσεις και να δημιουργήσεις ένα παιδί. Αν έχεις τα χρήματα, όλα πλέον εύκολα είναι, ή να το πάρεις έτοιμο από ένα ίδρυμα. Είναι παρα... Ο Κασαλάκης έχει παντρευτεί με άντρα. Πώς δεν υπάρχει? Γιατί να παντρευτεί με άντρα? Υπάρχει κανένα να καθίσει εκεί που είναι, στα αυγά του. Δεν είναι η οικογένεια και θέλει να υιοθετήσει και παιδί? Ναι. Πολύ άμεσα πριν τα 40. Όχι, αγάπη μου, γλυκιά. Δεν μου πέφτει λόγος να κρίνω τη ζωή του. Θα κάνει ό,τι θέλει. Ναι. Αλλά όχι γάμο. Είναι δηλαδή κοροϊδία να πάει στην. Βέβαια στην εκκλησία δεν πάνε, αλλά.
Τέλος πάντων, πιστεύω στο Θεό, καταλαβαίνεις. Ωραία. Λοιπόν, κυρία Βέφα, αυτές τις μέρες... Να μην αμφιβάλλετε καθόλου, ότι υπάρχει Θεός. Καθόλου. Είμαι... Αυτό το σύμπαν που μας... Φαντάζομαι κάποια στιγμή στο μέλλον θα βρεθεί ίσως η ίδια κυβέρνηση ή κάποια άλλη που θα φέρει και ένα νόμο που θα μπορούν πλέον να παντρεύονται και στις εκκλησιές. Φαντάζομαι θα έχουμε και παπάδες που υποστηρίζουν το γάμο μεταξύ ίδιων φίλων, λογικό, έτσι πως πηγαίνουμε, έτσι. Έτσι πως εξελισσόμεθα προς το καλύτερο. Περιβάλλει και που μας χάρισε και δεν είναι άδειο, μας έδωσε και τροφή. Η θάλασσα είναι γεμάτη ψάρια, πουλάκια στον ουρανό μπορούμε να κυνηγήσουμε και να φάμε, ζώα να σφάξουμε και να φάμε. Ο κύριος Μαμαλάκης είπε ότι είστε πολύ ψηλά, μίλησε πολύ ωραία. Απλά δεν συμφώνησε κι αυτός με την υποψηφιότητά σας. Γιατί με αγαπάει. Γιατί σας αγαπάει. Είπε Βέφα, δεν κουράστηκες. Δεν είναι καιρός να καθίσεις να χαρείς τη δόξα σου. Ναι, αυτό είπε. Αυτό ακριβώς. Είπε, ναι, αυτό εγώ είπε. Εγώ τον αγαπώ όσο με αγαπάει τον Ηλία. Δεν ήμασταν ποτέ στα μαχαίρια, δεν μαλώσαμε ποτέ. Δεν έχω μαλώσει σε αυτή τη γη με κανέναν άνθρωπο. Και όταν με ρωτάνε οι δημοσιογράφοι, γιατί μάλωσα με την Ελένη. Με την Ελένη Μενεγάκη, να έχει ακουστεί. Δεν μάλωσα, κοριτσάκι μου, με την Ελένη. Ποτέ. Ούτε με τη Ρούλα, ούτε με την Πόπη, ούτε με καμιά παρουσιάστρια μου. Μ' αγαπούσαν τόσο πολύ. Με προβάλλανε σε όλο τον κόσμο. Και εγώ θα μάλωνα. Την Ελένη την είχα σαν κόρη μου. Έχετε επαφή, είναι κάποια από αυτές τις κοπέλες. Εγώ κάποιες παρεξηγήσεις θυμάμαι ότι είχαν γίνει, γι' αυτό είχε φύγει με την Ελένη. Αν πεις ήμουν πιτσιρικάς τότε. Τις κυρίες. Με καμία. Έχω δε τη γνώμη ότι ένας σωστός επαγγελματίας που αγαπάει τη δουλειά του, όταν έρχεται η ώρα που πρέπει να σταματήσει, πρέπει να το καταλάβει, όταν είναι στα χάη του, όχι να αφήσει να πέσει η δουλειά του. Αυτό που είπα για την Ελένη Μενεγάκη. Παρατηρείτε το σύνορα έτσι που μιλάει, κρατάει και το βιβλίο της. Προώθηση προϊόντος. Θα μου πει εντάξει. Ότι σταμάτησε, είπε θα γυρίσει πλέον στο σπίτι της. Δεν το έκανε. Αυτό έπρεπε να κάνει. Τώρα να μην γυρίσει ξανά. Να μην πάλι. Γυρίσει πίσω. Ναι. Τηλεόραση βλέπετε. Το βασικό ειδήσει. Τελευταία οι εκπομπές. Ναι. Δεν είναι εκείνες που ήξερα. Τώρα είναι 5-6 άτομα. Μπερδεύεστε. Αδύνατο. Αδύνατο να βγάλεις άκρη. Εν τω μεταξύ, όλα τα κανάλια έχουν γίνει έτσι. Η μαγειρική. Τι ωραίος καιρός, ναι. Πείτε μου και για να κλείσουμε. Τι κρατάτε. Αυτό εδώ. Το αγαπάτε. Είστε με τη ζωή σας όλοι. Η ζωή μου όλη. Και τη γράφει, ήσουν πάντα εκεί. Σε ποιον αναφέρεστε. Στο Θεό, φυσικά. Στο Θεό. Πιστεύεις ότι σε κάθε δύσκολη στιγμή της ζωής μου... Έλα, εντάξει, δεν θα δω την τοποθέτηση προϊόντος όσοι θέλουν να στο αγοράσουν το βιβλίο. Λοιπόν, προς τιμή της, η Σκορδά δεν έκανε κανένα σχόλιο για όσα δήλωσε για τους ομοφιλόφιλους η κυρία Αλεξιάδου. Οι υπόλοιποι είπανε πάλι για... Δεν έπρεπε να μιλήσει και τέτοια. Η Σκορδά αρνήθηκε άμα τη σεβόμενη την ηλικία της. Την ιστορία που έχει, η προϋπηρεσία που έχει στην Εκκλησιά. Αυτά. Θα μου πεις, να και άλλη μια επιλογή που έχετε να ψηφίσετε στις ευρωεκλογές. Έτσι, αρκεί να πάτε να ψηφίσετε, κατεβαίνουν 40 κόμματα. Διαλέξτε ποιο θέλετε, ποιο σας εκφράζει και πάτε και ρίχτε το δαγκωτό. Αυτά. Δεν έχω κάτι άλλο για σήμερα. Καλό βράδυ σε όλους, καλό ξημέρωμα. Τα λέμε αύριο, Μεγάλη Τετάρτη.